Ήταν στη φάση που είχα διαγραφεί από τον Βαγγέλη Βενιζέλο και η διαγραφή μου ήταν, την είχα χαρακτηρίσει τότε. Περάσαμε μια φάση έντασης. Η δήλωσή μου δεν λέει μόνο αυτό, προφανώς έχετε διαβάσει μόνο αυτό ή σας έχουν στείλει μόνο αυτό. Η δήλωσή μου λέει πολλά πράγματα για τη σοσιαλδημοκρατία, παρακαλώ να τη διαβάσετε αν την έχετε εδώ κυρία Μιλίνη. Ήταν εκείνης της εποχής και εμείς με τον κύριο Βενιζέλο, με τον Πασόκ, με τον κύριο Παπανδρέου δεν έχουμε κάνει ξεχωριστές εκλογές ούτε για σωματείο. Ήταν μια σύγκρουση κάποιων μηνών, την οποία τα Χριστούγεννα του 2012 την ξεπεράσαμε. Ναι. Άρα δεν ξέρω ποιος τα θυμάται αυτά. Κακό του κεφαλίου του κάνει, όποιος τα θυμάται και επιχειρήματα σε βάρος του ανακαλύπτει. Άρα και να χάσετε τις εκλογές, αν χάσετε, λέω. Τα είπα, αυτά, τα είπα προηγουμένως. Έχω βιογραφικό ενότητας. Ακόμα και τότε στη σύγκρουση απάνω, σας ξαναλέω, δεν κάναμε ξεχωριστές εκλογές ούτε για σωματείο. Συνεργαστήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Ξεπεράσαμε μια φάση πολύ μεγάλης και προσωπικής έντασης που είχαμε. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ στενός μου φίλος, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική δεν στηρίζεται σε φιλίες. Η πολιτική είναι μια πορεία. Έτσι, συγκρουστήκαμε, αλλά αυτό δεν μας οδήγησε σε χωριστούς δρόμους. Τα κλείσαμε τα θέματα πολύ γρήγορα.